Με την μεικτή K16 θα εκπροσωπηθεί το Ηράκλειο στην επόμενη φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να κατακτά πανάξια την πρωτιά στον κριτικό όμιλο και την πρόκριση στους 16 της Ελλάδας. Η πορεία της μεικτής K16 της ΕΠΣ ήταν εντυπωσιακή, με το απόλυτο των 6 νικών στις 6 αναμετρήσεις που έδωσε και με γκολ 27-9 που την κατατάσσουν ως την καλύτερη ένωση της πρώτης φάσης. Η παρουσία του συγκροτήματος του Ηρακλείου στην πρώτη φάση, έχοντας αποκτήσει αγωνιστική ταυτότητα μέσα από την δουλειά του προπονητή Βασίλη Μπαστάκη και των ποδοσφαιριστών του, αλλά και η παράδοση που θέλει πάντα την μεικτή ΕΠΣ μέσα στις κορυφές της Ελλάδας, γεμίζουν με αισιοδοξία και προσδοκίες για τα νοκάουτ παιχνίδια που θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα. Μετά τον αγώνα της Τετάρτης στην Ιεράπετρα και την νίκη με 1-4 από την Λασιθίου, ο προπονητής κ. Μπαστάκης μοίρασε συγχαρητήρια και έθεσε ως ξεκάθαρο στόχο τον τίτλο. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ ευτυχισμένοι για το ότι κάναμε το απόλυτο νικόν. Έχουμε κάνει 6-6 και τερματίσαμε πρώτοι αισίως με αρκετά γκολ στο ενεργητικό μας. Που πράγμα μας αφήνει απόλυτα ικανοποιημένους. Πιο πολύ όμως από αυτό μας αφήνει το πώς ήρθε αυτή η πρόκριση, με το τι ποδόσφαιρο παίξαμε και η εικόνα που είχαμε σε όλη τη διάρκεια. Ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, το ότι ακόμα και σε αυτό προσπαθούσαμε ποδοσφαιρικά μέσα από ποδόσφαιρο να βρούμε λύσεις και να κάνουμε πράγματα. Τα συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά από μένα, τους τα έχω πει πάρα πολλές φορές και έχουν τον απόλυτο σεβασμό και τη στήριξή μου. Από εκεί και πέρα ήταν το πρώτο βήμα. Όλες αυτές οι 6 αγωνιστικές ήταν το πρώτο βήμα. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί με όποιο και να κληρωθούμε θα είναι δύσκολο στις 16 του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, και το βλέπουμε βήμα-βήμα για να φτάσουμε στο στόχο μας. Υπάρχει αισιοδοξία ότι το Ηράκλειο θα μπορεί να κάνει μια πορεία ανάλογη των προηγούμενων ετών, όπου έφτανε σε τελικούς, πέρυσι έφτασε μέχρι την τετράδα. Ο πύχης είναι υψηλά, ψηλά και το γνωρίζετε, έτσι. Το πύχη τον έχουμε θέσει εμείς υψηλά. Μπορούμε να το διαχειριστούμε και να πούμε εντάξει, πάμε να κάνουμε μια καλή πορεία, να το βλέπουμε βήμα-βήμα. Όχι. Εμείς έχουμε στόχο. Ο στόχος μας είναι να πάμε να βγούμε πρώτοι σε όλη την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα κάνουμε τα πάντα για να το καταφέρουμε αυτό, με μεθοδικότητα και όχι στα λόγια. Κάνουμε πράξεις για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Από εκεί και πέρα είναι ποδόσφαιρο. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και βλέπουμε. Αλλά ο στόχος είναι το να πάμε να πάρουμε το Πανελλήνιο.